Τι κι αν οι παραλίες μας διαφημίζονται στα πέρατα του κόσμου και κερδίζουν τη μία γαλάζια σημαία μετά την άλλη. Τι κι αν φέτος αναμένεται ρεκόρ αφίξεων τουριστών που έρχονται να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Ο ελληνικός παραλογισμός μεγαλουργεί και καταφέρνει να βάζει τρικλοποδιές ακόμα και στη λεγόμενη βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Παράδειγμα, χωρίς ναυαγοσώστες λειτουργούν οι περισσότερες παραλίες στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιφέρειες, κυρίως εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Σε κάθε παραλία που μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από 500 άτομα, πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης. Μια επιτροπή που διευθύνει το λιμεναρχείο κάθε περιοχής καθορίζει τον αριθμό ναυαγοσωστών και κάθε χρόνο δίνει την εντολή στον ανάλογο τοπικό φορέα ώστε να γίνει η πρόσληψη αυτών των ατόμων. Πρόκειται μάλιστα για ανθρώπους με ειδική εκπαίδευση. Οι ναυαγοσώστες που πρέπει να προσληφθούν σε κάθε παραλία πρέπει να είναι απόφοιτοι είτε ΦΑ με αντίστοιχη ειδικότητα. Ή από εκεί και πέρα να έχουν τελειώσει κάποια σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, οι οποίες αυτές υφίστανται σε όλη την Ελλάδα, να έχουν πάρει το σχετικό τίτλο σπουδών από εκεί και μετά, εφόσον έχουν και δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου, να προσέλθουν στην εκάστοτε λιμενική αρχή και να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Οι ναυαγοσώστες δίνουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις και λαμβάνουν την ανάλογη άδεια εξάσκησης από το λιμεναρχείο. Τότε μπορούν να προσληφθούν από το σχετικό φορέα που έχει την ευθύνη της παραλίας, με σύμβαση, για τους 3 καλοκαιρινούς μήνες και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο Ιόνιο, αναλογούν 9 ναυαγοσώστες για 7 παραλίες. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει προσληφθεί κανείς. Οι χαμηλές αποδοχές και η έλλειψη κάλυψης διαμονής και φαγητού αποθαρρύνει τους συμβασιούχους ναυαγοσώστες από το να δεχθούν να εργαστούν μακριά από την τοποκατοικία τους, για παράδειγμα σε ένα νησί. Μιλάμε για νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα από το κέντρο, ότι οι περισσότεροι ναυαγοσώστες που μπορεί να έχουν προέλευση καταγωγή από ένα συγκεκριμένο μέρος προτιμούν να εργάζονται σε ξενοδοχεία παρά σε κάποιες παραλίες. Μέχρι να βρεθεί μια λύση και να καλυφθούν οι θέσεις, τουρίστες και κάτοικοι κολυμπούν στις παραλίες των νησιών χωρίς επίσημη προστασία. Ας ελπίσουμε σύντομα η κατάσταση να διορθωθεί.